ζητήσει τίποτα. Έχουν ζητήσει συνάντηση με τον κύριο Θεοχάρη, με τον Γενικό Γραμματέα Εσόδων. Εσείς ζητήσατε συνάντηση τώρα με τον κύριο Θεοχάρη. Ο σκοπός. Είπαμε, ο σκοπός είναι πρώτον να μας πει γιατί δεν υλοποιείται η απόφαση του δικαστηρίου. Nice. Και δεύτερον, ζητάμε κατεπηγόντως να μας συνδέσουν το ρεύμα, διότι εμείς τη νύχτα, ειδικά τη νύχτα, κινδυνεύουμε από διάφορους ανθρώπους που περνάνε από εδώ, είτε γιατί φωνάζουν, μας κάνουν επίθεση και καταλαβαίνετε. Μπορούμε να δούμε ένα γενικό πλάνο της εισόδου, παιδιά. Το νομικό είναι ότι ο κύριος Θεοχάρης είναι άρρωστος και δεν θα έρθει, και δεν θα έρθει ούτε ο κύριος Μαυραγάνης. Θεωρώ ότι μας εμπέζουν, γιατί αποκλείεται να μην έρθει ο κύριος Θεοχάρης, μια χαρά ήταν. Μάλλον αποφεύγει μια συνάντηση μαζί μας, γιατί φαντάζομαι δεν μπορεί να μας απαντήσει, εκτελεί διαταγές. Αυτός και είναι ο λόγος που προφανώς δεν έρχεται ή έχει μπει από κάποια άλλη είσοδο. Όπως μπορείτε να δείτε, οι καθαρίστες παραμένουν εδώ πέρα, υπάρχει δίπλα και αστυνομική παρουσία. Συμβολικά βέβαια, δεν έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής κανένα πρόβλημα. Τώρα βλέπω και αν έχει το μαγαζί δίπλα. Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα, είμαστε λοιπόν στην Καραγιώργη Σερβίας και είναι εκεί. Δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα δημιουργηθεί, γιατί όπως βλέπετε εμείς διαμαρτυρόμαστε εντελώς ειρηνικά με ένα πανό. Αυτό είναι το όπλο μας. Για όπλο εμείς οι καθαρίστριες έχουμε ένα πανό. Μάλιστα. Ας καταλάβουν λοιπόν ότι δεν κινδυνεύουν από εμάς. Εμείς κινδυνεύουμε από αυτούς. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.